Σε όποια χώρα της Ευρώπης πάτησε το πόδι της η Τρόικα, γέννησε κοινωνική δυστυχία, φτώχεια, ανεργία, μαζική μετανάστευση των νέων ανθρώπων. Σε όλες αυτές τις χώρες τώρα προσπαθούν να δημιουργήσουν οι κυβερνήσεις που εφήρμοσαν αυτή την πολιτική και προσέφεραν τόσο πόνο στους πολίτες τους, την ψεύτικη εικόνα ότι η Τρόικα πέτυχε. Την ψεύτικη εικόνα ότι το μνημόνιο της λιτότητας, τα μνημόνια της λιτότητας ήταν η λύση. Οι λαοί όμως δεν θα τους πιστέψουν, διότι έζησαν και ζουν μια τραγωδία. Έζησαν και ζουν την κοινωνική δυστυχία της λιτότητας. Έχουν μια σημαντική ευκαιρία στις ευρωεκλογές να καταψηφίσουν τις πολιτικές και τα κόμματα που έφεραν την Τρόικα και εφαρμόζουν τα μνημόνια. Στις 25 Μάη το δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε με την Τρόικα στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο, αλλά ενδεχομένως και σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης, γιατί στην πραγματικότητα η λιτότητα είναι κοινό project για όλη την Ευρώπη, ή αν θα τους στείλουμε από εκεί που ήρθανε, ή αν θα τους γυρίσουμε πίσω, αν θα διεκδικήσουμε να ζήσουμε χωρίς τις δικές τους συνταγές της αποτυχίας, αν θα οικοδομήσουμε μια νέα Ευρώπη, την Ευρώπη των λαών.